Βεβαίως, φυσικά. Γίνεται πόλεμος, κανονικός πόλεμος. Ο Ερντογάν λοιπόν τα έχει βρει σκούρα και θα ψάξει να βρει μια διέξοδο για αυτό το πράγμα. Τα φέρετρα τα οποία καταφθάνουν δεν μπορεί να τα κρύψει. Δεν γίνεται να κρύψει τους νεκρούς όταν θα φτάνουν και θα γυρνάνε στην πατρίδα τους οι Τούρκοι στρατιώτες. Και αυτό το πράγμα, παρότι ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης, σήμερα έβαλε τον Υπουργό Υγείας του να βγει και να κάνει ανακοινώσεις για τις απώλειες. Και είπε ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας ότι μιλάμε ότι υπάρχουν 14 νεκροί, αλλά μην ανησυχείτε, μόνο 3 είναι στρατιώτες. Και έχουμε 130 τραυματίες, αλλά και πάλι μην ανησυχείτε, γιατί 82 πήγαν στα νοσοκομεία, ήταν ελαφρά τραυματισμένοι και γύρισαν στα σπίτια τους. Ποια σπίτια τους? Θέλω να δω τις φωτογραφίες με τον Ερντογάν και με τους υπόλοιπους. Υπάρχει μια φωτογραφία μεταξύ άλλων με το γιο του Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο επιχείρησης των αεροπλάνων τα οποία πετάνε χωρίς πιλότους. Για τον Ερντογάν, αυτή η επιχείρηση έχει διάφορα επίπεδα. Χρησιμοποιούνται τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Τουρκία κατασκευάζονται από εργοστάσιο του οποίου ο ιδιοκτήτης είναι μέλος της οικογένειας Ερντογάν. Και ο Ερντογάν κάνει μπίζνα με τον πόλεμο. Χοντρή μπίζνα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν ό,τι συμβαίνει γύρω από αυτόν, αλλά δεν είναι και καθόλου ακίνδυνο για τον ίδιο τον Ερντογάν. Πάντως οι αναλύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, που αρχίζει πια και φουντώνει περισσότερο το πράγμα και το παρακολουθούν και οι ειδικοί και στα θέματα πολέμου και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όλοι καταλήγουν στο ότι δεν θα του βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε τώρα την άλλη είδηση, η οποία